και του χρόνου. Το μήνυμά σας για τη σημερινή ημέρα. Και χαρούμενα και ευλογημένα από το Θεό και χαρούμενα για τη ζωή μας και ελεύθερα για την χώρα μας και για όλο τον κόσμο ειρηνικά. Δεν χρειάζονται πια λοιπόν αρκετά. Είναι η ώρα τώρα να χαρούμε τον κόσμο που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η κορφαία μέρα του έθνους. Είναι μια μέρα που δεν έχει μόνο συμβολική και σημειολογική αξία, αποκτά ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερο νόημα, γιατί αν τότε μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του νεοελληνικού έθνους, σήμερα η κοινωνία δίνει μια τιτάνια μάχη και οι πολίτες για να μην απολέσουμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, για να μην απολέσουμε την εθνική μας υπόσταση. Είναι μία μάχη που για να κερδιθεί. Είναι μία τέτοια της πατρίδας μου, εσείς αμαυρώσατε σήμερα με την παρουσία σας. Αυτό σας λέω. Όλοι όσοι ασκούν εξουσία, ιδέα των τοπικών εξουσιών εξαρτημένων, πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους όχι στους οικονομικούς δείκτες, αλλά στους πολίτες, στην κοινωνία που υποφέρει, και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε επιτέλους για ένα κράτος δικαίου, να παλέψουμε για την κοινωνία των πολιτών. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Τιμούμε τους ήρωές μας, τιμούμε την ημέρα, θυσιαστήκανε για μας, είμαστε υπερήφανοι για αυτούς και υποσχόμεθα ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια χρόνια που ζήσανε και εκείνοι. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Να μας πείτε καταρχήν και το μήνυμα της σημερινής ημέρας, αλλά και την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε στην κατάσταση Στεφάνου. Καταρχήν να πω ότι η σημερινή ημέρα, 25 Μαρτίου, είναι σύμβολο αγώνα και ελπίδας. Επίσης δεν έγινε καμία παρεξήγηση, το μόνο που μπέρδεψαν την ιδιότητα και το διευκρίνησα για να μην υπάρχει κενό σε αυτήν τη διαδικασία. Εγώ εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και δεν είμαι βουλευτής εν ενεργεία. Άρα έπρεπε να καταθέσετε στη θέση του κ. Χατζημιχαήλ. Όχι, όχι, εγώ εκπροσωπώ την κεντρική διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας και τους αξιωματικοί αντιπολίτες. Καμία παρεξήγηση, το πρωτόκολλο προβλέπει μετά την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο τοπική οργάνωση και άλλο κόμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια καλή πορεία από εδώ και πέρα. Έτσι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.